Κακουργηματική ποινική δίωξη ασκήθηκε ο Σταθμάρχη Λάισας Βασίλη Σαμαρά για διατάρξη ασφάλειας συγκοινωνιών, ανθρωποκτονίες και σωματικές βλάβες εξαμελίας. Ο Σταθμάρχης παρέμεινε για 10 λεπτά ενώπιον του εισαγγελέα το μεσημέρι της Πέμπτης και μετά την απαγγελία των κατηγοριών πήρε προθεσμία να αποδολογηθεί στον ανακριτή το ερχόμενο Σάββατο, ενώ μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο κ. Σαμαράς από την πρώτη στιγμή έχει αναλάβει την ευθύνη στα πλαίσια που τον αναλογεί. Πενθεί όλη η Ελλάδα για αυτό που έγινε. Ο κατηγορούμενος είναι κυριολεκτικά συντετριμμένος. Είναι πολύ νωρίς για δηλώσεις, γιατί ακόμη δεν έχουμε λάβει αντίγραφα της δικογραφίας, η οποία είναι εν το γενάσιο, δεν έχει τελειώσει. Έχει αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί, στα πλαίσια της ευθύνης που έπρεπε να έχει και έχει. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό προς το παρόν μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν πρέπει να επικεντρώνουμε στο δέντρο, ενώ πίσω από αυτό υπάρχει ένα ολόκληρο δάσος. Αλλά αυτά θα γίνουν σε δεύτερο χρόνο και αφού μελετηθεί η δικογραφία. Δεν είναι το λάθος συγκεκριμένο, υπάρχει συγκλίνουσα αμέλεια από διάφορους παράγοντες. Υπάρχουν σημεία που θα μπορούσε να είναι προσεκτικότερος, προσέθεσε ο δικηγός του Σταθμάρχη Λάρισας. Υπάρχει ανάληψη των ευθυνών στο μέτρο που το αναλογεί. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία δεν αφορούν δικιά του υπευθυνότητα, υποχρέωση αμέλεια, αυτό θα το εξετάσει η δικαιοσύνη. Επιπλέον, οφείλουμε σαν υπεράσπιση, εγώ και η κυρία Κοστούλη, να ευχαριστήσουμε τον προστάτη της εισαγγελίας, τον κύριο Ζαμαλή, ο οποίος με πάρα πολύ μεγάλη λεπτότητα έχει προσεγγίσει το θέμα. Πραγματικά είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τον τρόπο που η εισαγγελία χειρίζεται όλο το στάδιο από την προανάκτηση και στο εξής. Υπάρχει κατηγορία κακουργηματικής μορφής. Είναι η διατάρξη των συγκοινωνιών στην κακουργηματική της μορφή. Αυτά. Μετά την άσκηση ποινική δίωξη βάρος του Σταθμάρχη, αναμένεται η υπόθεση να εισαχθεί στην ολομέλεια του εφετείου της Λάισας, προκειμένου η υπόθεση να ανατεθεί σε εφέτη ειδικό ανακριτή. Πάντως, οι εισαγγελικές αρχές, κατά την προκατακτική έρευνα για το τραγικό συμβάν, θα επεκτείνουν ευρύτερα την έρευνά τους. Γι' αυτό, επειδή θα αναζητήσουν πέρα των ευθυνών του Σταθμάρχη τις ενδεχόμενες ευθύνες και παραλήψεις άλλων προσώπων που συνδέονται και έχουν καθοριστικό ρόλο σε εγκαταστάσει τη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου.